Φίλοι και φίλες του καναλιού μας Λίκος TV, καλώς ήλθατε. Είμαι εδώ για να σας δώσω άλλο ένα spoiler από τις αγαπημένες μας σειρές. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι σοκαριστικές. Σας αγαπώ, εις το επανειδήν. Η Αντιγόνη Κουλουκάκου μας έδειξε το τελευταίο της γύρισμα στη γη της Ελιάς και παράλληλα μας έδωσε και ένα μικρό spoiler για τη συνέχεια. Μεταξύ Κηφισιάς και Μάνης θα κινηθεί το επόμενο διάστημα ο Πασχάλης Τσαρούχας εξαιτίας της μετακόμισης της Ιουλίας του στη γη της Ελιάς. Η ηθοποιός Αντιγόνη Κουλουκάκου έκανε πριν από λίγες ώρες τα γυρίσματα για το τελευταίο της επεισόδιο για τη γη της Ελιάς και μας έδωσε και ένα μικρό spoiler για τη συνέχεια. Το ερώτημα παραμένει, μήπως τελικά παντρευτεί με τον Στάθη πριν γεννήσει το πρώτο της παιδί? Η Ιουλία έχει πάρει εδώ και καιρό την απόφασή της να φύγει από τη Μάνη στη γη της Ελιάς και να έρθει στην Αθήνα για να γεννήσει ήρεμα το πρώτο της παιδί. Αυτό τη βολεύει, γιατί χωρίς να το ξέρει σε λίγες ημέρες θα μάθει για την εγκυμοσύνη της και θα σιγουρευτεί και η αρετή και καλό είναι να μην έρθει σε σύγκρουση μαζί της. Ο Στάθης από την πρώτη στιγμή σεβάστηκε την απόφασή της και θα τη συνοδέψει στη νέα της κατοικία, στο διαμέρισμα που είχε στην ιδιοκτησία της η νεαρή Βρετάκου. Όμως η σχέση τους, επειδή είναι καλύτερη από κάθε άλλη φορά, θα τον κάνει να κρατήσει για παραπάνω την παραμονή του στην Αθήνα. Θέλει να είναι μαζί της, όχι γιατί πρέπει λόγω της εγκυμοσύνης της, αλλά γιατί το θέλει. Πια, υπάρχει μία βαθιά αγάπη που τους ενώνει και δεν θα τους χωρίσει ποτέ. Μήπως φτάσουν μέχρι και τον γάμο, αυτό το ενδεχόμενο να μην το αποκλείσεις για την επόμενη σεζόν. Μόλις δηλαδή γεννηθεί το πρώτο τους παιδί. Δεν θα γίνει ωστόσο σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Η Αντιγόνη Κουλουκάκου έκανε πριν από μερικές ώρες το τελευταίο της γύρισμα για τη σειρά, γιατί και εκείνη αδειμονεί να φέρει στον κόσμο και το πρώτο της παιδί. Το σενάριο εξυπηρέτησε με τον καλύτερο τρόπο την κατάστασή της. Δίπλα στον υπεύθυνο της παραγωγής Μιχάλη Αναγνωστόπουλο, μας μιλά για αυτό το τέλος και μας δίνει και ένα spoiler για τη συνέχεια. Και όπως είπε, με ανέχτηκε για 4 μέρες ο Μιχάλης σε ένα πάρα πολύ απαιτητικό γύρισμα, αλλά πήγε πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, εσείς θα τα βλέπετε αυτά τα γυρίσματα, δεν θα λείψω από τις οθόνες σας, θα λείψω όμως από τα γυρίσματα, ανωτέρα βία όπως καταλαβαίνετε. Σας αγαπώ, σας φιλώ και στο επανειδήν. Ο Στάθης μόλις επιστρέψει όμως στη Μάνη μάλλον θα είναι και παντρεμένος. Στηρίξτε το κανάλι μου με μια δωρεάν εγγραφή και σύντομα θα είμαι και πάλι κοντά σας με νέο spoiler. Φίλοι και φίλες, οι εξελίξεις τρέχουν στις αγαπημένες μας σειρές. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις με το καμπανάκι, για να μην χάνετε τα επόμενα spoilers που θα ανεβάζουμε στο κανάλι. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε.